Ε, μου έχει ανατεθεί άλλη μια χρονιά για την οποία ευχαριστώ τον κύριο Χρονόπουλο, τον καθηγητή, για την συνεχή εμπιστοσύνη. Ε, δύο διαλέξει. Η πρώτη έχει σχέση με την βιομηχανική των οστών. Η δεύτερη θα έχει σχέση με την αγκίωση των οστών ε, σε κατάσταση φυσιολογικέ και με τι διαταραχέ τη αγκίωση. Λοιπόν, λοιπόν καταρχά, ε, τι είναι η βιομηχανική βιομηχανική ή έμβιομηχανική, ανάλογα είναι ουσιαστικά η, η εφαρμογή των αρχών της μηχανικής σε διάφορα βιολογικά συστήματα. Άρα μελετά τόσο την επίδραση των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα, τόσο εσωτερικά, τόσο και εξωτερικά. Και μελετά την κίνηση που είναι αποτέλεσμα τη εφαρμογή αυτών των δυνάμεων. Ακούγουμε έτσι, φαντάζομαι έτσι, δεν έχουμε πρόβλημα. Ποτέ. Φαντάζομαι. Κούγομαι ή όχι. Ναι, ναι, σα ακούμε. Τέλεια, Ευχαριστώ πολύ. Ε, ωραία. Οπότε, όποιο θέλει με ερώτηση, μπορεί να σηκώνει το χεράκι και να α, 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 λύνω όσο είναι δυνατόν πιο λεπτομερό. Λοιπόν, η βιομηχανική λοιπόν ασχολείται ουσιαστικά ε, με τη μηχανική και την εφαρμογή τη στι ανθρώπινε λειτουργίε. Τόσο μικροσκοπικά, όσο και μακροσκοπικά. Ε, Διακρίνει σε δύο κατηγορίε, την κινηματική και την κινητική. Η κινηματική μελετά την κίνηση ή, δηλαδή τη μεταβολή τη θέση ενό του ανθρώπου σώματο ή αντικειμένου στον χώρο, ή την κινητική, που μελετά τι δυνάμει που ασκούνται σε ένα σώμα ή σε ένα αντικείμενο. Και υπάρχουν διάφορε υποκατηγορίε, ανάλογα με τον τύπο τη κίνηση, αν είναι σε αυτή γραμμή ή σε, κερτική, ή σε καμπύλη, ή αν προκαλεί περιστροφή. Ε, η κινητική με, μετά διάφορε δυνάμει. Ε, αντίστοιχα προκαλούν ε, ασχολείται με τη δύναμη, τη βαρύτητα ή με την αποτέλεσμα τη επίδραση δυνάμεων που δρούν ω ε, η κινητική λοιπον λοιπον η κινητικη μετα τη δυνάμει, τόσο εσωτερικέ, δηλαδή οι μυικες δυνάμει εννοούμε, ή τι εξωτερικέ, ή τη βαρύτητα ή την χρήση οργάνων ή ε, μπάλα. Η μπαλα η μελετάει την κίνηση σε σχέση με τον χρόνο, και την μετατόπιση, την ταχύτητα και την επιτάχυνση, δηλαδή το ρυθμό μεταβολή τη ταχύτητα. Δεν εξετάζονται όμως, οι δυνάμει που την προκαλούν, αλλά μόνο το αποτέλεσμα της εφαρμογής των δυνάμεων. Θα εστιάσουμε κυρίω στα οστά. Τα οστά σε μέσα γραμμέ, όπω βλέπουμε σε ένα μηραίο, είναι, χαρακτηρίζεται ω υλικό ετερογενέ, γιατί έχει μεγάλη ε, ποικιλία δομική και σύνθετο. Δηλαδή αποτελείται από διαφορετικά δομικά στοιχεία. Οπότε δηλαδή με αυτόν το, δομ, το, το να έχει μια δομή εξειδικευμένη για τη λειτουργία, της, τη λειτουργία του, δηλαδή τη μεταφορά των φορτίων, έχει η σύνθεση του, είναι ποικίλη, δεν ε, ε, είναι σταθερή από τη γέννηση, μεταβάλλεται σε καταστάσεις φυσιολογικές αλλά και παθολογικές. Και ο οργάνος είναι ε, σε πολλή επίπεδη του οστού, δομικά και λειτουργικά. Το δεν είναι μάρμαρο, δεν είναι συμπαγέ αθρανές υλικό. Πιο πολύ ε, ταιριάζει με αυτό, με το οπλισμένο σκυρόδεμα. Δηλαδή, έχει ένα, ένα πλέγμα νόν κολαγόνου, μέσα στο οποίο υπάρχουν άλλα, άλλα τα άλατα, με τη μορφή του κρυστάλλου του δωροκαπατήτη. Ουσιαστικά είναι τη μορφή αυτή, οπλισμένο σκυρόδεματο. Έτσι είναι πιο κοντά στο τι είναι το οστό. Αυτό λοιπόν ομένω έχει μια μακροσκοπική δομή των τάξη 5 χιλιοστών, μια μικροσκοπική δομή με κλίμακα 10 μικρομέτρων, έχει νανοδομή 500 νανομέτρων και κρυσταλλική δομή, η κρυσταλλιτιτρόξια πατήτη, διαμέτρου 5 νανομέτρων. Πώς βλέπετε εδώ στην περίπτωση αυτή, η κρυσταλλιτιτρόξια πατήτη, όπως θα πούμε και στη συνέχεια, εντοπίζονται ανάμεσα στις ίνες του οστικού κολαγόνου. Η μορφή αυτή είναι του φλοιόδου σωστού. Το φλοιόδο σωστό, όπως βλέπετε, αποτελείται από παράλληλα πετάλια. Ένα πετάλιο είναι αυτό. Δεύτερο πετάλιο. Παράλληλα, στο κέντρο των πεταλιών υπάρχει ουσιαστικά μια α, κοιλότητα που έχει τα αγκία και τα νεύρα, έτσι ώστε δημιουργείται αυτό που λέμε σύστημα others ή aversion σωλήνα. Υπάρχουν και διάμεσα πετάλια. Η δομή αυτή δεν είναι σταθερή, αλλά ποικίλει σημαντικά με στη ζωή. Ανάλογα με την φόρτιση, με τι παθήσει, με τι κακώσει και τα καθεξή. αυτή είναι η δομή με χ, το αβέρσιο σωλήνα το, στην επιφάνεια την εσωτερική προ τη υπάρχει το ενδόστιο που είναι ιδιαίτερα μεταβολικά ενεργό. Στην εξωτερική επιφάνεια είναι το περιόστιο που επίση έχει μεγάλο ρόλο, ειδικά σε κακώσει ε, των οστών. Όπω βλέπετε, η αγκίωση είναι χαρακτηριστική. Η αγκίωση προέρχεται από το μυλό των οστών, σχίζει με σωλήνε, καταλήγει στου ε, σωλήνε και διατρέχει επί στο οστό. Αυτή είναι η δομή. Παράλληλα, κεντρικά πετάλια. Ο κοροαγόνο τύπου 1 είναι το κύριο κολαγόνο του οστού, έχει χαρακτηριστική τριπλή έλικα. Υπάρχουν περιοχέ μέσα, οπέ, διάκαινα ανάμεσα στι ίνε, πόροι οι λεγόμενοι, οι οποίοι υπάρχουν, εναποτίθεται τα άλατα του κρυσταλλικού οσβεστίου, που έχουν τη μορφή του υδρόξι απατήτη. σύνθεση του οστού τώρα έχει βέβαια παραδόξε ποτηνομή σε μεγάλο ο, βαθμό και νερό. Όχι 80% όπω το πολύ σώμα, αλλά έχει 20-25% οπωσδήποτε. Υγρό. Κυρίω βρίσκεται στην με δημιουργική ή στου μικροσωλινίσκου του, του του σωστού. Η είναι κυρίω πρώτα από ανόργανα λαδά, ασβεστή και φωσφόρου, τι οποίε αποτελείται, αποτελείται, το 70% του ξηρού βάρου του νερού. Και έχουμε οργανική ύλη, λαγόνο, που αποτελεί το 30% του ξηρού βάρου, αφού όλα δεν φέρεται το ωστό. Αυτή η σύνθεση ε, παρέχει ίνε ε, κολαγόνου, άλατα, ασβεστίου και νερό, δίνει την μοναδική αυτή ιδιότητα του υλικού που είναι ταυτόχρονα σκληρό, είναι ελαστικό ή έχει ιδιότητε ε, δυνατότητα διάταση αλλά και συμπίεση σε περιορισμένο βαθμό. Εδώ <στονίκηση> πρέπει να φυσιολογικό στόχο ένα πείραμα με πάνω να με κοκαλάκια από κοτόπουλο. Χαρακτηριστικό. Λοιπόν, αν αφαιρεθούν τα άλατα, με ξύδι δηλαδή, και υπάρχει μόνο κολαγόνο, τότε τα οστά είναι εξαιρετικά εύπλαστα. Αν να αφαιρέσουμε με ένα διάλειμμα ε, τα άλατα του σβεστίου, το οστό λέτε, διαλύεται. Έχει μόνο κολαγόνο, έτσι, διαλύεται. Έτσι λοιπόν γίνεται να αφαιρέσουμε τα άλατα του ροξεπαστήτη. Είναι εξαιρετικά εύπλαστο, όλκιμο το οστό επίση δεν είναι ε, στατικός στατικό Είναι δυναμικός. Ε, σε στην παιδική ηλικία, βλέπετε αριστερά, έχει πάρα πολλού αυρί, αυρίσκου Όσο μεγαλώνει η ηλικία ε, και ε, το οστό οριμάζει, μειώνεται ο αριθμό του ουσιαστικά. Εδώ, τα ούπρος, και η γεωμετρία των οστών ε, πέραν της δομή του μεταβάλλεται. Και δεν έχει σχέση μόνο με την οστική μάζα, στην πυκνότητα, έχει με τη μορφή την εξωτερική και την εσωτερική του οστού. Βλέπει το οστό σε άντρε, πάνω μέρο του διαγράμματο, αυξάνει προοδευτικά σε διάμετρο και σε πάχο με την ηλικία. Σε καθέσει φυσιολογικέ. Όσο μεγαλώνει περνάει η ηλικία, τόσο έχουμε ενδοστική απορρόφηση, κυρίω ενδοστική, και αυξάνει κοιλότητα ημιλική. Εδώ είμαστε σε ένα όριμο οστό, βλέπετε. Έχουμε ορισμένη διάμετρο του φιλαιόδου οστού και διάμετρο εσωτερική έχουν μεγαλώσει το λόγω τη απρόφηση τη δοστική, έχουμε αύξηση τη κοινότητα τη αλλά μείωση του ε, φλοιού. Αυτό παρατηρείται και στα δύο ε, φύλλα. Ο χρόνο λοιπόν αυξάνει σημαντικά η οστική ηλικία, φτάνει μέχρι μια ηλικία στα 30 περίπου στη μέγιστη οστική μάζα και σε φυσιολογικέ καταστάσει ε, μειώνεται προοδευτικά με την παρόντιση ηλικία. Το δεύτερο αστόν λοιπόν ε, μεταβάλλεται σημαντικά με την ηλικία. Σε γενικέ γραμμέ, μετά θα αναφερθούμε σε ειδικότερα. Μειώνεται σημαντικά η εντοχή του οστού ω υλικό, τόσο σε άντρε όσο και γυναίκε. Μέσα μεταξύ ένα οστό 35 ετών και ένα 70 ετών, μεταβάλλεται σημαντικά η εντοχή του τουλάχιστον 20%. Ενώ στους πογόντε οστό, η εντοχή του μειώνεται τουλάχιστον 50% σε ορισμένε ηθίκε. Το φαίνεται χαρακτηριστικά στα κατάγματα στο, στο πρακτικά τη υποδηλική στήλη φυσιολογική οστική, οστική, οστική σπονδυλική στήλη, προοδευτική παραμόρφωση του φροσπογόντου σωστού, των σπονδύλων, κύφωση και βράχη του ύψους, την Η Οι τώρα σχετικές γραμμές εξαρτάται από διάφορους παραμέτρους. Από το πόσο ανόργανη μάζα έχουμε, οστική μάζα, ένα. Από το πόσο κολαγόνο έχει το οστό, δύο. Ε, εδώ, από τη το, σύνθεση του οστού, Ποια είναι η πυκνότητα του κολαγόνου, ποια είναι η πυκνότητα των κόνων συλλήξη του κολαγόνου, ποια είναι η πυκνότητα και η απόθεση τη αρρώστου βεστίου. Πού και πώ. Έχει επίση μεγάλη σημασία γενετικά και η κατανομή του οστού και η γεωμετρία του. Το που καταρρεύεται ποσοστό. οστό. σε αυτή την παράγοντα η μάζα, η σύνδεση του υλικού ιδιώτε, οι χημικέ του οστού και η κατανομή του οστού χώρο επηρεάζουν την αισθητική αντοχή. Εδώ δηλαδή η αντοχή είναι έννοια σύμπλοκη περιλαμβάνει την ουσιαστική ποσότητα που μπορούμε να τη μετρήσουμε ουσιαστικά, αλλά και μια παράμετρο ποιότητα. Περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα. Γεωμετρία, ιδιότητα υλικού, αρχιτεκτονική, ρυθμό κατασκευή, την επικαλότητα επιτέλου των βλαβών και τα εξής, που είναι σε μεγάλο βαθμό γενικά καθορισμένα. Ή επίση επηρεάζονται σημαντικά και παθήσει. Υπάρχει μια σχέση σημαντική μεταξύ δομή του οστού και αντοχή μηχανική. Στο πρώτο σχήμα έχουμε ένα οστό, που είναι σαν βιβλιοθήκη, με φυσιολογική ποσότητα και ποιότητα του οστού. Όταν μειωθεί η ποσότητα του οστού, δηλαδή αφαιρεθούν εδώ δύο ράφια, μειώνεται και η αντοχή του. Αν χαλάσει, απολεστεί και η αρχιτεκτονική του οστού, το πράγμα συχνά δεν ποσοτικοποιείται, μπορεί να έχουμε παρόλο με μικρότερη μείωση τη ποσότητα του οστού, να έχουμε σημαντική απώλεια μάζα. Όταν έχουμε απώλεια τη ποιότητα του οστού και τη αρχιτεκτονική του. Και αυτό παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι οι δοκίδε του φιλότητα οστού, όταν απορροφηθούν εγκάρσει δοκίδε, μειώνεται σημαντικά η αντοχή του σπογκόντου οστού. Όλοι αυτοί οι παράγοντε επηρεάζουν την αντοχή του οστού. Το μέγεθο των κρυστάλλων, η μικροδομή του, ταξινόμηση, το λόγο ασβέστη φωσφόρου, το σχήμα του οστού κατα... λοιπόν, και ούτω καθεξή. Όλοι αυτοί είναι οι παράμετροι που έχουν όλη σημασία. Α δείξουμε τώρα με τη γεωμετρία, που είναι πράγμα πιο εξόπιστο. Νομίζω, νομίζω μέχρι τώρα καμία ερώτηση ιδιαίτερη. Όχι, δεν Συνέχεια. Λοιπόν, η γεωμετρία του οστού. Όπω είπαμε, η γεωμετρία μεταβάλλεται. Σε ένα άτομο 20 ετών έχει ορισμένη έτσι, δομή το οστό, με την ηλικία έχουμε ουσιαστικά απορρόφηση ενδοστική και μείωση της μυλικής κοινότητα. και πιθανά και ε, αύξηση της περιοριστικής διαμέτρου. Γιατί τα οστά είναι κύλα. Γιατί τα οστά δεν είναι σαν συμπαγής ράβδος, αλλά είναι κύλι ράβδος. Έχει λόγος αυτό. Έχει κανένα χρήμα άποψη επ' αυτού. Έχει κανένας. Τα οστά είναι κύλα που έχει συμπαγή. Μάλιστα, όχι μόνο στου ανθρώπου, σε όλα τα ζώα. Μια άποψη. Ωραία. Πάμε συνέχεια. Τον κύλα. Γιατί μειώνεται σημαντικά το βάρος το οποίο πρέπει ο υπόλοιπο σκελετό και οι μύε να ανεχθούν. Ένα. Άρα, μειώνεται σημαντικά το βάρος του οστού. Ωραία. Για να καταλήξουμε τώρα γιατί είναι τα, στα κύλα, γιατί είναι έτσι, πρέπει να ορίσουμε μία, πρέπει να ορίσουμε μία παράμετρο που λέγεται μάζα αδρανίας. Αυτή η παράμετρος είναι μία ενδοκενής ιδιότητα κάθε, κάθε ε, σώματος που έχει μάζα και ορισμένο σχήμα. Και ε, περιγράφει τη σχέση μεταξύ της δύναμης και της κατανομής της μάζας σε σχέση με κάποιον άξονα. Άξονα μπορεί να είναι κατακόρυφος, μπορεί να είναι επιμήκης και το καθεξής και η εντοχή του οστού, αυτού του οστού του σώματος σε διάφορες φορτίσεις ξέρετε σημαντικά το σχήμα επομένως. δηλαδή από την κατανομή στο χώρο του ε, υλικού. Αυξάνει αυτή η παράμετρος που λέει τη μάζα αδρανίας, σημαντικά, όσο κατανέμει τη μάζα στην περιφέρεια, μακριά από το κέντρο περιστροφής. Εδώ. Το κέντρο περιστροφής είναι αυτή ο άξονας, Όσο πιο μακριά είναι η μάζα τοποθετημένη, τόσο αυξάνεται τη παράμετρο που λέγεται μάζα δρανία, που έχει άμεση σχέση με την αντοχή. Άρα, όσο είναι μεγαλύτερη η απόσταση τη μάζα από το κέντρο, τόσο πιο δύσκολο είναι να περιστραφεί ένα σώμα ή να διακοπεί η περιστραφή. Όταν έχει η περιστραφη οταν η μάζα είναι επικεντρωμένη στο κέντρο, δεν έχει μεγάλη κατανομή, τόσο ευκολότερα είναι η περιστροφή και η διακοπή τη περιστροφή ενό σώματο δύο σώματα διαφορετικά. Εδώ βλέπετε. Η διαφορά τη Μήλου. Οριζόντια και κάθετη. Αν έχουν την ίδια μάζα, και τα δύο έχουν την ίδια μάζα, έτσι. Αλλά ανάλογα με το πώ καταμνέμονται, έχουν διαφορετική μάζα δρανία. Άλλη μάζα δρανία έχει αφροδίτη όταν είναι ξάπλα, οριζόντια, και όταν είναι κατακόρυφη. Έτσι, όταν είναι βλέπετε, κοντά, κατακόρυφη φόρτιση, η καταρρομή είναι μικρή. μικρότερη μάζα δρανία. Άρα περιστρέφεται εύκολα. Όταν είναι οριζόντια, η καταρρομή τη μάζα δρανία είναι έχει μεγαλύτερη, μάζα δρανία, άρα έχει μεγαλύτερη δυσκολία στο να περιστραφεί. Προφανέ. Αυτό το διάγραμμα τα λέει όλα. Έχουμε τρία οστά με την ίδια επιφάνεια για 2,7 2,7 τετραγωνικά κατωστά. Λοιπόν, η μάζα δρανία περνάει από τον τύπο. Ξαρτάται από την τη διαφορά εσωτερική και εξωτερική διαμέτρου. άρα, Τα τρία οστά που έχουν φυσιολογική όλα μάζα δρανία έχουν μάζα ρανιά. το πρώτο 61, το άλλο 1,6 και το τρίτο 1,5. Άρα, η εντοχή του, το είπαμε, θα έχει άμεση σχέση η εντοχή με την μάζα ρανιά. Η εντοχή σε κάμψη ενό σωστού είναι 100% στο πρώτο στο σχήμα, 150% στο δεύτερο σχήμα και 200% στο τρίτο σχήμα. Άρα, όταν έχει παρόλο που έχει την ίδια μάζα στο χώρο, αυτή η μάζα, έτσι, το Είναι η μάζα ίδια κατανομή στον χώρο. ίδια ποσότητα μάζα. ίδια επιφάνεια διαδρομή. Αν έχει μεγαλύτερη κατανομή μακριά την περιφέρεια, όπω το σκύμα κάμα, έχει διπλάσια αντοχή μηχανική. Και εδώ, εδώ βλέπουμε. Επιφάνεια. κατανομιακό ο καθιστό. 1, 2. Ξανά 3 αντοχή είναι 100%. Αλλά σε στρέψη είναι όταν έχει μάζα η ίδια μάζα σε διπλή επιφάνεια, έχει διπλάσια ή τετραπλάσια αντοχή. Άρα, γι' αυτό τα κιλά; Γιατί με ε, την ίδια μάζα το ωστό έχει πολύ μεγάλη αντοχή. Από ότι ήταν συγκεντρωμένο σε ένα συμπαγή Άρα, σε ένα συμπαγή οστό, αυτή θα έχει αυτή η μάζα δρανία, ένα κιλό οστό έχει αυτή. Επομένω, λοιπόν, με πολύ μικρότερη ε, μάζα, έχουμε ε, καλύτερη ίδια αντοχή και αλλά πολύ μικρότερο βάρο. Άρα μικρότερη, πολύ μικρότερη ανάγκη για δαπάνη ενέργεια. Και αυτό τα οστά είναι κύλα. Ένα παράδειγμα λοιπόν επίσης, για την πριν, μάζα δρανία είναι τα καταγματικά οστά. Ένα κατάγμα οστού, βλέπετε, κάνει ένα πόρο περιοριστικό. Αυτό ο πόρο περιοριστικό αυξάνει σημαντικά την μάζα δρανία. Που είναι αντίστοιχο με την τετάρτη τε, 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 δύναμη τη ακτίνα σε κυλίνδρου. Άρα αυτό το οστό αυξάνει σημαντικά την ακαμψία και την αντοχή αυτού του, ο, του οστού. Άτσι, δηλαδή, ο πόρο. Όταν δίνουμε φάρμακα αντιευστοποιητικά, έχουμε σαν σκοπό να μειώσουμε την απρόφυση του οστού ή να το προσθέσουμε. Το θέμα είναι η αγωγή αντιευστοποιητική. Μποθιάζεται ε, μηχανικά το υλικό, το οστό ή όχι. Ή μόνο προσθέτει οστό χωρίς λόγο. Το ερώτημα. Ο σκοπό είναι. Να έχουμε μεγάλη προσθήκη αιστού περιοστικά, όσο γίνεται. Με τη μείωση απρόθυμη οστού, τα αντιοστακλαστικά δηλαδή, έχουμε προσθήκη ενδοστική. Με τα αναβολικά φάρμακα, έχουμε προσθήκη οστού. Άρα, είναι προφανέ ότι τα αναβολικά φάρμακα έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην αντοχή του οστού, του μακρού του τουλάχιστον. Δηλαδή. Μία ερώτηση μέχρι τώρα. πώς θα φορτίσουμε τα οστά. Μάλιστα. Πώς τα οστά φορτίζονται. Οι δυνάμει δυνάμεις που ασκούνται είναι τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. Οι εσωτερικές του σώματος οφείλει στη δράση των μειών ή δυνάμεις αντιδράσης των ανθρώσεων ως επίδραση της φόρτισης. Οι εξωτερικές είναι οι δυνάμεις αδρανίας λόγω της επιτάχυνσης ή δυνάμεις που ασκούνται άμεσα στο σώμα. Η δυναμεις αντιδρασεων των ανθρωσεων ως επιδραση λοιπόν έχει διάφορες αξινομήσεις από τον, το, το επιδρά, πώς κατανέμεται και επί το χρόνο που ε, κατανέμεται. Υπάρχουν πέντε είδη φόρτισης. Φόρτιση νούμερο ένα, ελκυσμός, διάταση. Οι δυνάμεις σκούρουν αντίθετα και έχουν την τάση να το οστό. Δεύτερος, λήψη ή συμπίεση. Που οι δυνάμεις έχουν ε, αντίθετη φορά και ουσιαστικά τείνουν να πιέσουν το οστό το βραχύνουνε. έτμιση. Έχουμε δύο δυνάμει παράλληλε αντί τη φορά, δίνουν, δίνουν να ληστήσει το ένα κομμάτι του οστού προ τη μία φορά, το άλλο προ την άλλη. Συχνά υπάρχουν αυτέ οι δυνάμει, βέβαια. Μόνο σε αυτή είναι η συμπίεση θλίψη. Αυτό είναι είναι η διάταση, δηλαδή. Με τον τρόπο, εδώ είναι σαν ένα στέλνοντα, αν βάλουμε ορισμένα. Ε, μπαλάκια, εδώ, ορισμένε μάρκε, μπορούμε να δούμε πόσο επιμηκύνεται το στό. Αυτή δηλαδή, να κάνουμε το αξίστορα. Η αστέροντα στο στό. Εδώ ήταν αυτό εκεί. Αυτό που πήγε, εκεί. Άρα αυτή είναι η αστεροντα το στο εδω ηταν αυτο εκει που πηγε εκει αρα αυτη ειναι η επιμηκυνση του τένοντα. Επιμένως είναι οι οριζόντιες ε, μετακίνηση ε, των, ε, των, διαφόρων των δημάτων του ωστού όπως αυτό. Δηλαδή, Ασκείται μια δύναμη, μεταφέρεται αυτό. Έχουμε ολίσθηση κατά μήκο του οστού. Η επόμενη φόρτη τέταρτη είναι η κάμψη. Έχουμε ένα οστό, το οποίο είναι πακτωμένο στα δύο άκρα. Η δύναμη ασκείται στη μέση, συμπίεση, οπότε η μέση εδώ ασκείται δύναμη. Συμπίεζεται ο φλοιός και διατείνεται ο απέναντι φλοιός. Επομένως, στον, στην κάμψη λυγισμό έχουμε ασύμμετρη φόρτιση. Δημιουργείται λοιπόν συμπίεση στην επιφάνεια που εφαρμόζεται δύναμη, ελκυσμό, δηλαδή διάταση, στην αντίθετη επιφάνεια. Στην αντίθετη. Στην αυτή η φάνη έχουμε συμπίεση και εδώ έχουμε ελκυσμό, επιμήκυνση. Και ακριβώ, να βάλουμε πάλι ακριβώ τα ίδια είναι κατάγματο. Αν έχετε δύο είναι παιδικοί, έχουν κατάγματα που έχουν μια πεταλούδα λεγόμενη. Όταν ε, λυγίσει το οστό, έχουμε χαρακτηριστικό κάταγμα με μια μορφή πεταλούδα. Σαν εδώ. Η κάμψη επίση μπορεί να όταν, σημείο, είναι όταν είναι ένα σημείο Ένα σημείο του, του υλικού. Έχουμε, εδώ έχουμε συμπίεση και εδώ έχουμε ελκυσμό. Τρέψη. Επόμενη και τελευταία είναι μια δύναμη η οποία λέει περιστροφή ενό σώματο γύρω από τον κοινό άξονα. Ο κοινό άξονα λέγεται ο δεύτερο άξονα. Στο οποίο έχουμε θεωρητικά μηδενική φόρτιση. Αυτή είναι η στρέψη. Εσικά. Θα όταν δεν μια βίδα, έτσι. Αυτό είναι το ίδιο μηχανισμό. Ωραία. Τι συμβαίνει τώρα στα υλικά. Όταν έχουμε ε, φώτιση. Α πούμε την ορολογία τώρα από όλα Δύναμη. Η δύναμη ουσιαστικά είναι το άθροισμα όλων των δυνάμεων εξωτερικών και ροπών που ασκούνται σε ένα σώμα. Κάθε δύναμη προκαλεί μια παραμόρφωση στο υλικό, μικρή ή μεγάλη. Άρα είναι μεταβολή του σχήματος δηλαδή οι λοξιτές της φόρτισης αυτής. Ένα δοκίμιο ε, ενό υλικού που συμπίεση ή θλίψη <σχένι> και παραμορφώνεται. Άρα μεταβάλλει το σχήμα του. Το μετράμε. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε. Μεταβάλλει το σχήμα κατά μήκο και πλάτος. Πώς το μετράμε. Έχουν τρόποι. Μπορούμε να μετρήσουμε με ένα γραμμόμετρο, πόσο δύναμη χρειάζεται για να σύρουμε ένα υλικό. Παράδειγμα. Εύκολο. Η δύναμη λοιπόν που μετράμε, όπω και η παραμόρφωση, αφορά μόνο τι ορισμένε συνθήκε. Εδώ. Μετά από με τη δύναμη που ασκούμε στο στη ράβδο του baseball, μπορούμε να μετρήσουμε επίση πόσο παραμορφώθηκε. Αλλά αφορά μόνο η δύναμη και η παραμόρφωση, μόνο τη συγκεκριμένη μελέτη. Τη ράβδο του baseball με την παραμόρφωση τη ε, μπάλα. Τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τι θα κάνει άλλη μπάλα με άλλη δύναμη αλλού ή άλλη ράβδο από άλλο Λοιπόν, στην βιομηχανική εξομοίωση έως την τη της τάσης. λοιπόν, είναι η δύναμη αναμόναδα επιφάνειας, όπως η πίεση, ας πούμε. Μετά τη σε ένα μέτρο. Ουσιαστικά, δείχνει την αντίσταση του εσωτερική ενός σώματος σε μια δύναμη που ασκείται σε αυτό. Κύριση. Όταν ένα, ένα, οστό ασκείται, παραμορφώνεται, ε, μεταβάλλει το σχήμα του, παραμορφώνεται. Η μήκυνση είναι η μεταβολή του μήκου σε σχέση με το αρχικό μήκο. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα στο σώμα, ασκείται με δύναμη 10 Η επιφάνεια που ασκείται είναι 5 τετραγωνικά Άρα η δύναμη, η δύναμη προ επιφάνεια, δίνει το ένα τετραγωνικό Τώρα λοιπόν, αν ασκήσουμε 20 νύτων σε επιφάνεια διπλή, έχουμε πάλι τη διατάση. Άρα είναι καλύτερη η σύγκριση τη δύναμη που ασκείται σε αυτό το υλικό. Για τι τάσει. Αν τράγαμε δύναμη, θα λέγαμε ότι είχαμε ασκήσαμε, ασκήθηκε δύναμη 10 νύτων ή 20 νύτων. Η τάση, επομένω, είναι η δύναμη αναμονή επιφάνεια. Εδώ βλέπουμε έχουμε ίδια δύναμη, εδώ με διαφορετική επιφάνεια, άρα η τάση είναι διαφορετική. Εδώ η δύναμη είναι ίδια, αλλά όταν έχουμε άλλη επιφάνεια, διαφέρει σημαντικά. πόνο η μήκη, αυτή που λέγαμε, είναι η μεταβολή του ο... αντικειμένου σε σχέση με την αρχική διάσταση. Αλλά χωρί μονάδε. Είναι ποσοστό. Παίρνουμε ένα κύβο με αρχικό μήκο L0. Έχουμε μια κάθε δύναμη, η οποία συμπιέζεται από όλη L0 σε L1. Έχουμε διαφορά δηλαδή μήκο ΔΕΛΤΑΕΛ. Άρα η μήκη θα είναι μεταβολή του ύψου. Αυτό διαφορά το μήκο προς το αρχικό ύψο. ΔΕΛΤΑΕΛ προ L0. Αυτή είναι η διαφορά Είτε μη κρίση. Δεν σχέση μεταξύ αυτών. Έτσι. Η μόνη ουσιαστικά είναι ότι συμβαίνει σε ένα οστό. Η είναι ο τρόπο το, το υλικό αυτό να αποκρίνεται στην ε, εφαρμογή τη δύναμη. Με σχέση με ένα έτσι βέβαια. η μήκηση τώρα χαρακτηριστικά δεν έχει διαστάσει. Είναι καθαρό αριθμό. Και μπορεί να, εφαρμο... να, να εκφραστεί και με ποσοστό τη παραμόρφωση. Παράδειγμα, Έχουμε εδώ, έχουμε απόλυτη μίγκληση σε αυτό το υλικό από 100 mm 90, 10 χιλιοστά. Όμω η μίγκληση σχετική είναι 10 χιλιοστά διαφορά προ το αρχικό, είναι 0,1 ή 10%. Βοηθάει να μετράμε, να εκφράζουμε τη μίγκληση με ποσοστό για να καταλαβαίνουμε ε, λίγο καλύτερα την σύγκριση μεταξύ διαφόρων ε, υλικών. Μένως, όταν λέμε μίγκληση 1%, είναι, μεταβάλλεται το, ε, το υλικό, κατά 10% τα φορτίζεται. Είτε σε ελκυσμό, είτε σε στλίψη. Εδώ είναι το δοκίμιο, χωρί εφαρμογή φορτίου, 4%, 8% και 12%. Βλέπει <σταλήψη> τη διαφορά. εντάξει, έχει αποτυχάνει, άρχισε να σπάει δοκίδε στο 10%. Πρακτικά, ο στόχο του 4% παραμόρφωση αρχίζει να αποτυχάνει, έχει ήδη αποτυχημάτων επειδή όμω το, 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 το μήκο το strain είναι το ποσοστό είναι μεγάλο, χρησιμοποιούμε τη, τη, τη μίκληση 1%. Λέγεται micro strain. Αν το έχετε διαβάσει, όταν λέμε micro strain, εννοούμε παραμόρφωση 1%. Άρα, όταν έχουμε 1000 micro strain, είναι 10 1,1%. 1000 micro strain, 1%. 25.000 micro strain, 2,5%. Θα πάρω από εκεί που τη χάνει. Θα προχωρήσουμε λίγο. Εδώ έχουμε, έχει μετρηθεί σε σκυλιά, στην πάθηση σκυλιών, ότι ανάλογα λοιπόν, με ταχύτητα που περπατάνε ή τρέχουν, έχουμε, μεταβάλλεται το μήκο από 700 έω 1500 micro strain. άλογα με μεγάλη ταχύτητα, μπορεί να έχουμε 38, ε, φόρτιση που μπορεί, που μπορεί να σκεφτεί στην κλίμη του, δηλαδή 38 ε, ε, μεγαπασκάλ. Μετρείται επίση με άλλο τρόπο live, ζωντανά, είναι, είναι, είναι με διάφορου αισθητήρε. Ε, έτσι, που βοηθούν πάρα στο ζωστό. Η μεταμόρφωση αυτών των αισθητήρων δημιουργεί ένα ρεύμα το οποίο είναι μετρήσιμο και είναι ενδεικτικό τη παραμόρφωση του οστού. Το παράδειγμα μια κλίδα, έχει το, 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 το εργαλείο, πάμε τη φόρτιση, το το Strain gauge, κύπρομα εδώ μεταβάλλεται το ρεύμα που διέχεται εκεί και μπορεί να μα οδηγήσει να μετρήσουμε ακριβώ πόσο παραμορφώνονται το, το, το οστό τοπικά. Όπω ξέρετε, επίση, θα πούμε και στο τέλο, υπάρχουν ορισμένα όρια φυσιολογική φόρτιση. Πρέπει το οστό να φορτίζεται μεταξύ 500 και περίπου 2 και 3.000 micro strain. Όταν, φορτίζεται παραπάνω, υπάρχει βλάβη, περιφορτίζεται. Όταν λιγότερο, έχουμε ατροφία ή αχρεσία. Είναι τα παράθυρα μηχανική χρήση αυτή του Harold Frost. Και πώ αντιλαμβάνεται τα οστά την παραμόρφωση. Βεβαίω, ειδικά τα οστεοκύτταρα ε, σημαντικά κάθε μικρή παραμόρφωση του οστού. Έτσι. Η υδροστατική πίεση, η πίεση, η υδροστατική πίεση στο οστό, το φορτίο το μηχανικό, αλλάζει τη ροή των ε, λοιπόν, την αντιλαμβάνουν τα, ε, τα, οστοκύτταρα και διαγίνονται ή αδρανοποιούνται αντίστοιχα. Άρα, βλέπετε, τα οστοκύτταρα, βλέπετε, έχουν σημαντική ε, επικοινωνία μεταξύ του και η ροή αυτού του διάμεσου υγρού ω αποτέλεσμα τη φόρτιση ελέγχει σε σημαντικό βαθμό την οστική ανακατασκευή. Επίση, να, να σα θυμίσω ότι όταν μεταβάλλετε το μήκο του οστού, θα μεταβάλλετε και το πλάτο του. Έτσι, προφανώς. Και αυτή η σχέση μεταβολή μήκου και πλάτου, όπω λέμε εδώ, σε αυτόν τον ελκυσμό, λόγο πόσων. Αυτό ο λόγο είναι για το 028 με 045 για το φιλιόδε. Άρα ουσιαστικά σου όταν ε, συμπιεστεί κατά το οστό, θα μεταβληθεί στην άλλη διεύθυνση κατά 0,28%-0,45%. Λόγω του ασώνει. Το πώ θα παραμορφωθεί επομένω, άρα και εντοχή, ξέρετε, από το σχήμα και το μήκο του οστού, από το είδο του οστού ω υλικό και το φορτίο που εφαρμόζεται εκεί. Άρα λοιπόν, πέρα των ιδιωτήτων του υλικού, έχουμε και τι δομικέ που εξετάζουμε όλο το υλικό λίγο τάχει πώ ελέγχουμε μηχανικά πρακτικά ένα οστό. Εδώ βλέπουμε ένα σπόρδιλο. Δύο... Μια συσκευή φόρτιση. κατεβαίνει αυτή, συμπιέζει και συμπιέζει το σπόδιλο Και ώστε να δούμε την αντοχή του. Πάλι ένα ολόκληρο μοιραίο. Εδώ είναι ένα μηχάνημα υδραυλικό. Έχουμε δύο κεφαλέ. Μία αυτή είναι ακίνητη, ακίνητη και η κινητή. Συμπιέζει κατακόρυφα. Και μετράει ταυτόχρονα και την απόσταση που κατεβαίνει κεφαλή και τη δύναμη που χρειάζεται για να ασκηθεί. εδώ λέγεται μια κάμψη, πάλι κάμψη ε, λοιπόν, δύο ακίνητα σημεία, κατεβαίνει κεφαλή σε ένα υλικό και μετράει τη δύναμη που χρειάζεται για να λυγίσει όπως και την απόσταση που διανύθηκε. Πάλι ένα εδώ, κάμψη τριών σημείων, το στόμα να εδώ, πιέζεται, πιέζει προς τα κάτω και το οστό πιέζεται. Κάμψη τεσσάνων σημείων, έχουμε δύο σημεία φόρτισης και δύο σταθεροποίησης. Να πάμε λίγο λοιπόν εντάχει σε αυτά τα γνωστά. γίνεται εδώ, ένα κομμάτι κυλίνδρου, δηλαδή το πώ το μετράμε εδώ. Μετράμε την πιέση του κυλίνδρος, εδώ μετράμε την τάση, την πίκνηση. Δηλαδή, σε αρχή κατεβαίνει σιγά σιγά. Συγγνώμη. Δεν ήθελα αυτό. Δεν το ήθελα να γίνει. Ε, εθνικισμό. Αντίστοιχα, τώρα δεν με το. Τώρα εδώ. Δύσκα. Λοιπόν, θα προχωρήσω λίγο να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ωραία, τα κάναμε αυτά. Μετράει το μηχάνημα, πόση δύναμη χρειάζεται να συμπιεστεί ένα υλικό και πόσο παρακτοποιεί το υλικό, παραμορφώνονται. Συνήθω το στο, μηχανικά, είναι ελαστικό υλικό σε πρώτη φάση, τώρα σε Έχει μια δύναμη που είναι ανάλογα με την πίκηση του. Μείον καπαχή. Έφυγε Όταν το βαλετήριο το αφήσουμε, θα πανέλθει στο αρχικό, του σχήμα. Αυτό αφορά μικρέ δυνάμει, μικρέ παραμορφώσει. Άρα, για να θέλουμε να διάγραμμα, βλέπουμε την τάση και την μη κίνηση. Αυτή, ουσιαστικά, είναι αρχικά γραμμική η παραμόρφωση. Αυτή, μενός εδώ, η δύναμη, η κλίση λέγεται ουσιαστικά μέτρο αλαστικότητας. Απάλλησε πιο. Η επιφάνεια καμπύλη της καμπύλης, κάτω από την καμπύλη, είναι ενδεικτικό της απορρόφησης ενέργειας. Μένως, ένα υλικό φορτίζεται εδώ, το πρώτο τμήμα είναι ελαστικό, στο σχήμα. Μετά αρχίζει, δηλαδή, η καμπύλη αρχίζει να γίνεται εδώ η παραμόρφωση μόνιμη. Και ξαφνικά εδώ τελικώ σπάει. Στο σημείο που σπάει αυτό είναι η μέγιστη δύναμη αντοχή του υλικού. Στο σημείο αυτό είναι η μέγιστη παραμόρφωση. Και Η κλίση τη καμπύλη είναι, λέγεται, μέτρο βασικότητα του Γιάνγκ. Που με αυτό μπορεί να συγκρίνει σε όλα τα υλικά μεταξύ του. Ανεξάρτητα από το σχήμα τους. Αυτή είπαμε σε λαστική παραμόρφωση. Πλασική παραμόρφωση είναι όταν ξεπεράσει τη λαστική φάση, το, το, το λάστιχο κόβεται. Πώ το βλέπουμε Στα σωστά στα βλέπουμε. Ένα κάταγμα εδώ σε παιδιά έχει, έχει κάταγμα τη κερκίδα, αλλά η ολένη έχει φωστεί εξορισμού πλαστική πλασική παραμόρφωση. Δεν μπορεί να μη σπάσει το ένα από το άλλο. Το δοχείο των υλικών. Το δοχείο λοιπόν, στο οστό έχει σε νιώτονα μέτρα, έχει αυτή την δοχή 1,2 επί 10 σε γραμμέ. Έτσι, λοιπόν, βλέπετε, έχει μία τάξη μεγέθου κάτω από το τσάλι. Αλλά είναι λίγο πιο ισχυρό από το μπετό. Άρα, ένα υλικό που λοιπόν εδώ στη γραμμή, την μπλε γραμμή, είναι το ο, φυσικό, στο φυσιολογικό. Παραμορφώνεται, έχει ελαστική παραμόρφωση. Μετά από ένα στιγμή που λέγεται ωραία η παραμόρφωση είναι μόνιμη. Είναι μόνιμη, το υλικό ξεχυλώσει, λέγεται όλκιμο. Υπάρχουν όμω, αν ένα οστό έχει, οστό πέτρο έχει κυρίω μόνο πιο πολλά λάθο ε, λοιπόν αυτό φορτιζόμενο, αυτή η γραμμή, κάποιο πάει απότομα. Να από το γυαλί. Και λέτε ψαθυρό. Αυτή είναι η μορφή. Ο, ο είναι το όλκιμο που έχουμε παραμόρφωση ε, σημαντικά ε, αποτύχει. Εδώ αποτυχάνει. Εδώ. Το ψαθυρό στο, έχουμε αποτυχάνει αμέσω δεν έχει καθόλου πλαστική παραμόρφωση. Γυαλί. Τον ψαχρό υλικό, ένα όλο που είναι αυτό, ένα υλικό που είναι εύπλαστο. Αυτό γίνεται και στου ε, ανθρώπου. Ένα δοκίμιο από έναν 21, 21χρονο ε, υγιή έχει αυτή την καμπύλη τάση μήκητση. Έτσι. Ε, 65 χρόνια στο πορωτική ως αθρετική, έχει αυτή την καμπύλη, σαφώς υποδέστερη. Ο 80χρονη ο έχει πολύ υποδέστερη μηχανική συμπεριφορά. Και τώρα καλώς. λοιπόν, αυτό Το επίση χαρακτηριστικά είναι ανισοτροπικό. Τι με αυτό, έχει διαφορετικές ιδιότητες σε άλλες κατευθύνσει. Άλλοι όταν φορτίζεται κατά κόρυφα, άλλοι φορτίζεται γκάρσια. Και αυτό ανταρακλά την δομή του. Το κολαγόλο δεν διατοχεί ο θα το έχει σε θλίψη. Εδώ είναι η ανισοτροπία, είναι θέμα δομή. Έτσι είναι σε εγκάρσια δομή, έχει εγκάρσια πετάλια. Σε επιμήκη διατομή έχει, αυτή έχει τη δομή. Επιμήκος. Άρα όταν φορτιστεί τα κόρφα έχει άλλη, άλλη, δοχή, οπότε εφαρμοστεί διαφορετικά. Αυτό δείχνει ένα διάγραμμα, πάλι καμπύλη τάσης μπήκευσης. Για διαφορά υλικά. Εδώ έχουμε κορυφαία φόρτιση όταν φορτίζεται επί Όταν φορτίζεται σε δοκίμια. δοκίμια σε σε 30 μίλια γωνία, έχουμε υποδέστερη. Όταν φορτιστεί Γάρσια γκάρσια, το δοκίμιο, έχουμε πολύ υποδέστερη συμπεριφορά μηχανική. Συμφωνώ, όπω σα είπα, λόγω τη δομή του ο, οστού. Αυτό είναι από ένα, ένα κλασικό πείραμα. Πήραν δοκίμια, κυλινδράκι δηλαδή, από μοιραίο αυτό σε άνθρωπο. Και τα σε ελκυσμό με διάφορου τρόπου. Και αυτό, όπω βλέπετε, έχει άμεση σχέση με την κατεύθυνση των οστεών. Άρα, σε ποια κατεύθυνση το, το οστό ισχυρότερο, το φιλότερο το πογκώδε. Στην ένα, στην δύο. Πιμπίκο ή γκάρσια. Προφορώ στην ένα, πιμπίκο. Δεν είναι πιο ισχυρό το και το φιλότερο. Σε όλε τι παραμέτρου, το φιλότερο είναι ε, πολύ πιο ισχυρό και ε, έχει μεγάλη διαφορά βλέπετε. Και σε θλίψη και σε ελκυσμό και σε διάτυψη. Άρα αυτή είναι η το συμπεριφορά του φιλίου σωστού και αυτή είναι του σπογκόδου. σώτα αντοχή. Και διαφορά έχει το, το φλοιώδες, το πολύ μεγαλύτερη παραμόρφωση πριν αποτύχει μηχανικά. Δηλαδή αυτή η παραμόρφωση ένα είναι του το, το και η παραμόρφωση νούμερο δύο είναι του φιλίου Άρα το σπογκόδου έχει 25% τη πυκνότητα, αλλά 10% τη καμψία και είναι 500 φορέ περισσότερο όλκιμο. Δηλαδή διατηρείται πριν αποτύχει μηχανικά. Διάφορες Υπάρχουν διάφορε παράμετροι κλπ. Υπάρχουν διάφορε μελέτε, όχι πάρα πολλέ τελικά σχετικά. Υπάρχουν διάφορε. Άρα γιατί το φιλιόδε αντέχει μεγαλύτερη έτσι, τάση, ε, αντέχει μήκρηση στου ποκόδε, άρα το φιλιόδε είναι πιο αδεκτικό, αλλά δεν έχει περιθώριο να διαταθεί. Είναι πιο άκαπτο, εδώ βλέπετε το όριο Όταν έχουμε στρέν 2% θα αποτύχει μηχανικά το φλοιόδε. Ο σπογκώδε θα αποτύχει σε αποτυχία 75%. Τέλο, η πιο σημαντική παράμετρο του φλοιόδου οστού, οστού, του οστού του οστού, είναι η γλαιοελαστικότητα, όπω όλων των βιολογικών υλικών. Βιολογικά υλικά. Τι εννοώ, όλα τα υλικά τα ανθρώπινα. Λοιπόν, είναι ένα συνδυασμό ε, εγλιο, συμπεριφορά γλιώδη συμπεριφορά ενό υγρού και ελαστική, ενό στερεού. Εκεί η σχέση δύναμη και επιμήκηση είναι σταθερή. εξαρτάται από το χρόνο και το φορτίο το οποίο θα εφαρμοστεί. Κοίτα, πόσο το φορτίο σε ποιο χρόνο. Ένα αυξάνει η παραμόρφωση σε χαμηλό ρυθμό και μειώνεται σε ταχύτερο. Δηλαδή, αν ένα αυτό το φορτίσουμε γρήγορα, σπάσει πιο αθεκτικό. Αν φροντιστεί αργά, θα αυξηθεί η παραμορφωσή του. Και εξηγούμε το καλύτερα. Εδώ είναι ουσιαστικά το ωστό είναι σαν ένα αρτήριο που στείλεται με, με, ένα έμβολο αποσβεστήρα. Έχει και γλιώδη στοιχεία λόγω του υγρού του αποσβεστήρα. Δεν στέκεται στη ροή, επομένω. Γιατί όπω έχει σημαντική ποσότητα υγρού το οστό. 25% του οστού είναι υγρό. Άρα έχει γλιότητα η ελαστικότητα χαρακτηριστικά λόγω των υπολοίπων δομικών στοιχείων. Είναι αυτό το χαρακτηριστικά. Λοιπόν, τη λάβα είναι η ελαστική. Λοιπόν, μένος, λοιπόν, αν εδώ λέω, ένα φόρτιση, που αν θα φορτίσουμε ταχαίως ή αργά. Αν έχουμε ταχεία φόρτιση, μάλλον βραδία φόρτιση, θα αποτύχει το ωστό σε αυτή την παραμόρφωση. Εδώ. Αν φορτιστεί πολύ γρηγορότερα, η παραμόρφωση θα είναι πολύ αργότερα. Άρα αυξάνει σημαντικά η εντοχή του γοστού ή του βιολογικού υλικού του βιολογικού σε, σε, ταχεία γρήγορη φόρτιση. Έτσι. Τα ίδια λοιπόν, ταχεία τα φόρτιση έχουν αυτή την καμπύλη και βαραδία φόρτιση έχουν αυτή την καμπύλη φόρτιση. Άρα ξέρετε πολύ εντοχή και η συμπεριφορά μηχανική από το ρυθμό φόρτιση. Γιατί δηλαδή, σε ταχεία φόρτιση έχουμε μεγαλύτερη απορρόφηση ενέργεια από σε Σεβραδία. Σε ένα πραγματικό μια εργασία, σε αριθμό φόρτιση 10,01 σεκών, έχουμε αυτή την καμπύλη, ή σε αργό ρυθμό, πολύ πιο βραδεία ε, ε, ανταπόκριση. ε, Εδώ είναι σε, ε, ο άξονα και ταχύα φόρτιση. Όσο πιο ταχύα φόρτιση, τόσο μεγαλύτερη αντοχή. Όσο πιο βραδία, βέβαια, έχει μεγαλύτερη αργή παραμόρφωση. Πλαστικότητα. Και άλλε δύο παράμετροι, κανένα δύο κομμάτια τη ηλεοαστικότητα είναι η στέρηση. Όπω είπαμε, το φορτίο επανέλθει στο φυσιολογικό. Αλλά η καμπύλη όμω φόρτιση κόκκινη και αποφόρτιση σπάνια είναι ε, ίδιες. Είναι σχεδόν πάντα διαφορετικέ. Σημαίνει ότι υπάρχει μια καθυστέρηση ε, στην ε, πάνω στο φυσιολογικό. Σε γλύο ελαστικά υλικά, όχι σε ελαστικά, και λοιπόν έχουμε αυτό, αυτή, το, αυτή η διαφορά είναι ουσιαστικά η, η απώλεια θερμότητας και ενέργειας. Με πάλι πάλι καμπύλη, φόρτιση και αποφόρτιση. Μπλε. Όλη αυτή η ενέργεια, κάτω από την καμπύλη αυτή, είναι, είναι η ενέργεια. Εδώ είναι η ενέργεια που έχει χαθεί, που έχει προωθηθεί. Βέβαια, μετά το δέκατο κύκλο βέβαια, αυτό, η καμπύλη στέρηση δεν μεταβάλλεται πια στη μορφή. Είναι όλε οι να σπάσει το υλικό, να αποτύχει μηχανικά. Μία σημαντική επίση ε, παράμετρο είναι ο ερπισμό. Όπου ασκείται σταθερό φορτίο τόσο, και με τον χρόνο. Έτσι, σταθερό φορτίο το οποίο έτσι, αυξάνει προοδευτικά η μίκηση με τον χρόνο. Ε, τα, ε, αντίστοιχα από τα ελαστικά υλικά που δεν επιμικίνονται, αλλά με τον χρόνο. Εδώ με τον χρόνο επιμικίνονται. Αν έχουμε τώρα σταθερή παραμόρφωση, μήκυνση, σταθερή μήκυνση, ουσιαστικά η τάση μέσα στο υλικό προοδευτικά μειώνεται. Αυτό είναι, αν πιέσουμε ένα οστό κάθετα κάμποση ώρα με λοιπόν, η τάση στο υλικό, το οστό θα προσαρμοστεί και προοδευτικά θα μειωθεί. Άλλη φόρτιση τέλος τέλο, είναι η κυκλική φόρτιση με παράμετρο που εμεί φασίζουμε. Αν θα φορτιστεί χωρί ανάπαυση, όπω εδώ, ή ε, με κάποια ανάπαυση μεταξύ αυτών, μέχρι τελικά το υλικό να αποτύχει. Οι κύκλοι που χρειάζονται μέχρι να αποτύχει είναι η τρώτη αντοχή του υλικού. Έτσι. Το δεν αποτυχάνει το υλικό μετά από με, καταπώνηση επαναλαμβανόμενη. Αυτό το όριο που αποτυχάνει λέγεται αυτό το όριο αντοχή. Αφημό κύκλο. Ωραία. Και τελειώντα οριστικά, ε, για, ωραία, πώ. Ε, Καθορίζεται η γεωστρογέννηση μετά από την δυναμική φόρτιση, που είναι αναγκαία για την δυναμική φόρτιση για την ε, αναπροσαρμογή του οστού. Θα το βλέπουμε σε ένα πείραμα χαρακτηριστικό του Charles Turner. Αριστερά, μια κνήμη είναι κνήμη ολένη επίμειο, η δεξιά και η αριστερή. Η αριστερή εδώ δεν είχε φορτιστεί. Στη δεξιά το κοιμίζανε, βάζανε κάθε μέρα, βάζανε στα, στατική φόρτιση, 8,5 νιώτων. Ασκούσαν καθημερινά Στατική 17 ίνιοντων ή δυναμική 17 ίνιοντων. Πώς βλέπετε, αυτή εδώ η παραγωγή ως τούς του Λουλένι είναι πολύ μεγάλη. Πολύ καθόλου στην ε, στατική 8,5 ίνιοντων, πάλι σχεδόν το ίδιο καθόλου στην δυναμική, στην ε, στατική. Άρα, η παραγωγη ως τους του ειναι πολυ μεγαλη φόρτιση είναι αναγκαία για την ε, οστεογέννηση. και εδώ, πάλι αυτός, αριθμός κύκλων πρέπει να. Εδώ, πάλι τα ίδια. είναι αναγκαίο η φόρτιση ε, καθημερινή για να έχουμε διατήρηση τη ε, ποιότητα, μάλλον τη ποσότητα του οστού. Το ίδιο, αντίστοιχα. είναι αναγκαίο όσο πιο πολλού κύκλου ε, έτσι, όσο τόσο πιο πολύ ε, αύξηση τη παραγωγή. Εδώ το όριο στο μοντέλο τη Ολένη ήταν 36 κύκλου λυγισμού την ημέρα. Μετά από αυτό αποτύχαμε. Αλλά μέχρι 36 κύκλου λυγισμού, ε, το οστό φτιάχνουμε. Άρα, για να έχουμε αύξηση τη της, της επίδραση τη φόρτιση στην αστική πυκνότητα, πρέπει να έχουμε φόρτιση ικανή με παραμόρφωση του οστού. Άρα, ε, εντάξει, η κολύμβηση δεν πολύ Η απλή πάδεση, όχι ιδιαίτερα, ίσω λίγο το τζόκινγκ. Σίγουρα όμω, ε, αλτικέ δραστηριότητε με απότομη αλλαγή κατεύθυνση έχουν μεγαλύτερη σημασία για την οστογένεση. Βλέπετε, φόρτιση. Κάθε φόρτιση προκαλεί αύξηση της ανακατασκευής. Γιατί η φόρτιση λέγεται αλλάζει σημαντικά επίσης και την, την των φορτίων. Ο όταν που κυρίω η αποκλειστικά σε δυναμικά φορτία μπορεί να έχουμε βραχία βράχνηση, αλλά είναι αναγκαία η ηλεοαστική αξιοποίηση των, ε, των, οστών. Άρα, ο τραυματισμό του οστού έτσι, γίνεται αντιληπτό στο τα Μεταφέρει το ρέθισμα στα υπόλοιπα κύτταρα, ειδικά στου εσωτερβλάστε, και πρέπει να παράξουν νέο στό.